Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης που στηρίζουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης υπάρχει μια μηχανία. Για παράδειγμα, στην ομιλία του κυρίου Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν έκδηλη αυτή η αμηχανία. Μια μηχανία γιατί θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ψήφο τους σε ένα νομοσχέδιο της αντιδραστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα ακόμη νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης και να αιτιολογήσουν πώς μια τέτοια κυβέρνηση με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, που λέτε και εσείς για το κράτος δικαίου και όλα αυτά, φέρνει ένα νομοσχέδιο που οι ίδιοι το έχετε χαρακτηρίσει ως η κορονίδα της προόδου και της δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που την ώρα που συζητιόταν στην Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και που οι υπουργοί και οι βουλευτές τους βγάζανε λόγους για το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ίδια ακριβώς ώρα η ίδια κυβέρνηση έστελνε τα ΜΑΤ μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για να συλλαμβάνουν φοιτητές και ο Πρωθυπουργός παρομοίαζε τους φοιτητές με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Μια κυβέρνηση που κόπτεται δήθεν για τα δικαιώματα των παιδιών και την ίδια ακριβώς στιγμή έχει στηρίξει πλήρως και μάλιστα πρωτοστατώντας τη γενοκτονία του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, όπου πάνω από 10.000 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους. Μια κυβέρνηση που σε όλα τα μέτωπα, στην παιδεία, την υγεία, την εργασία, τη στέγη, έχει τσακίσει τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας, που ακόμη και το ξεχύλωμα του εργάσιμου χρόνου το εμφάνισε ως δικαίωμα των εργαζομένων να συνδυάζουν καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Σε αυτή λοιπόν την κυβέρνηση δίνεται εύσημα και άλοθη προοδευτικότητας με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο. Και πώς προσπαθείτε να διασκεδάσετε αυτή την αμηχανία σας, κάνοντας λόγο για τις αντιφάσεις δήθεν που έχει η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για την εξιλέωση που αναζητά ο κύριος Μητσοτάκης, την οποία εσείς την προσφέρετε, ή κάνοντας λόγο για ένα υπερώριμο αίτημα που τάχα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να αγνοήσει. Θέλετε μήπως να μιλήσουμε για υπερώριμα αιτήματα και εξυγχρονισμούς που όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλα κόμματα και κυβερνήσεις στο παρελθόν έχετε αγνοήσει και έχετε απορρίψει επανειλημμένα? Θέλετε να μιλήσουμε μήπως για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας που τον αρνηθήκατε όλοι σας, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι? Θέλετε να μιλήσουμε για την υποχρεωτικότητα του πολιτικού γάμου, προσέξτε, την υποχρεωτικότητα του πολιτικού γάμου ως τον μοναδικό τύπο που θα έπρεπε να αναγνωρίζει το κράτος? Ή μήπως θέλετε να μιλήσουμε για την κατάργηση της κατήχησης στα σχολεία? Αυτά αλήθεια είναι ή δεν είναι υπερώριμα αιτήματα που σε άλλες χώρες έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και πάνω από 100 χρόνια? Όχι απλά είναι υπερώριμα, είναι παραγινωμένα. Και όταν το ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση τα έθετε ως αιτήματα, τότε εισπράταμε την απόρριψη και την ιδιαίτερα τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται για μαξιμαλισμό όλα αυτά που ζητάμε. Συνεπώς, εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για την κοινωνική αναγνώριση της δυνατότητας των ομόφυλων ζευγαριών να διαλέγουν μια μορφή συμβίωσης και ο νόμος να ρυθμίζει τις μεταξύ τους προσωπικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Αυτό που ενδεχομένως να γίνεται αντιληπτό σε ένα κομμάτι του λαού ως γάμος. Δεν μιλάμε για την πραγματική ανάγκη να σπάσει η κοινωνική προκατάληψη σε βάρος τους, που μπορεί να δυσκολεύει την επιλογή αυτών των ανθρώπων στη συμβίωση, στην εργασία, στην εξέβρεση στέγης. Δεν μιλάμε ούτε καν για τα λεγόμενα αόρατα παιδιά ή τους αόρατους γονείς που θα μπορούσαν εδώ και χρόνια να προστατευθούν με την αξιοποίηση ή με τη βελτίωση έστω του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Αυτό που κρίνεται και αυτό που κρύβεται
και οι υπερασπιστές του νομοσχεδίου του Μητσοτάκη, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, οι ομοφοβικοί ηθικολόγοι κήρυκες της ακροδεξιάς, είναι κάτι άλλο. Είναι η εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας μέσω κυρίως από το παραπέρα άνοιγμα όλης αυτής της αγοράς της παρένθετης μητρότητας, που είναι μια ακραία μορφή εκμετάλλευσης γυναικών, διότι η αναγνώριση του γάμου των ομόφυλων, το μόνο που νομικά, θεσμικά, δικαιικά λύνει είναι την κοινή γονική μέρημνα και την κοινή τεκνοθεσία, σε αντίθεση με τη σύγχυση που προσπαθούσατε να δημιουργήσετε ότι άλλο πράγμα ο γάμος και άλλο η τεκνοθεσία. Όπως επίσης μιλάμε για την παράκαμψη των δικαιωμάτων των παιδιών, όχι γενικά και αφηρημένα, αλλά των δικαιωμάτων των παιδιών στη μητρότητα και την πατρότητα, μαζί με όλο το πλέγμα κοινωνικής προστασίας και ευθύνη του κράτους που θα πρέπει να στηρίζει αυτά τα δικαιώματα, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που το παιδί στερείται κάποια από αυτά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι το άρθρο 11. Είναι δηλαδή το άρθρο που προβλέπει τη νομική κατοχύρωση και την αναγνώριση της γονιακής σχέσης με όποιο τρόπο και αν αποκτήθηκε στο εξωτερικό, ακόμη και με τρόπους που σε αυτή τη φάση δεν προβλέπονται στο ελληνικό δίκαιο. Έτσι λέει. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Είναι κυρίως το εμπόριο της παρένθετης μητρότητας, που φτάνει μέχρι σε αυτό το άθλιο σημείο να διαφημίζεται με τις εκπτώσεις της Black Friday, αυτό ψηφίζεται, έτσι, αποκαλύπτοντας και τα ψέματα του κυρίου Μητσοτάκη ότι δήθεν δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Μια χαρά το επιτρέπει μέσω του νομοσχεδίου, μόνο που σε αυτή τη χρονική φάση, για μια σειρά λόγους που δεν είναι της ώρας, το κάνει μέσω του εξωτερικού και προετοιμάζει το έδαφος αυτό να γίνει και στο εσωτερικό σε μια επόμενη φάση. Και μάλιστα έχει βρεθεί ήδη η δικαιολογία που στρώνει το έδαφος για την επόμενη αυτή φάση. Ποια είναι αυτή η δικαιολογία? Γιατί να πηγαίνουν, λέει, τα ομόφυλα ζευγάρια στο εξωτερικό και να μην επιτρέπεται η παρένθετη κοίηση και στο εσωτερικό? Να μένουν και τα λεφτά και στη χώρα. Τι μας θυμίζει αυτό? Είναι η ίδια λογική τηρουμένων των αναλογιών που λέει ότι θα πρέπει το φακελάκι στα νοσοκομεία να είναι θεσμικό και νόμιμο για να μην γίνεται εκ του πλαγίου και παράνομα. Είναι η ίδια ακριβώς αγοραία λογική με την οποία προχωράει σήμερα η ίδρυση και των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Άρα κάνουν λάθος εσκεμμένα, λέμε εμείς, όσοι ανακαλύπτουν αντιφάσεις στην πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική της πλήρους εμπορευματοποίησης των κοινωνικών δικαιωμάτων, και τώρα αυτό φτάνει και στην ίδια τη γένεση του παιδιού. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι βασικές τροποποιήσεις που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της παρένθετης μητρότητας έγιναν με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με υπουργούς αυτούς που τώρα δήθεν διαφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ούτε είναι επίσης τυχαίο ότι γνωστά λόμπι, ότι μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, μέχρι και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, στηρίζουν με θέρμη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Για προφανής λόγος και όχι φυσικά γιατί τους έπιασε ο πόνος για τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κύριε Πρόεδρε, με αυτό το σκεπτικό καταψηφίζουμε επί της αρχής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και απορρίπτουμε όλη αυτή τη λογική που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να επιβάλλει σε πολιτικό, ιδεολογικό και φιλοσοφικό επίπεδο. Ευχαριστώ.